Καλώς την και ας άργησε. Καλώς αυτό σε βρήκα. Θα πω μόνο. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αργότερα. Τώρα θέλω να μου πεις πού πηγαίνεις. Λοιπόν, πηγαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Γιατί θέλω να συναντήσω μία DJ συνεργάτη, η οποία είχε έρθει στην Αθήνα για μια εμφάνιση. Και αποφάσισε να μείνει παραπάνω. Της άρεσε πάρα πολύ. Και πάω να τη συναντήσω για να συζητήσουμε έτσι λίγο το πλάνο, το τι θα... Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε και τι θα κάνετε, πού θα πάτε, θα κάνετε θα πάμε λίγο στα κλασικά, δηλαδή. Ακρόπολη και τα λοιπά. Εννοείς αυτό εδώ ναι, που για το θα κομμάτι πάτε. Το, ναι. Α, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω... Πού βρίσκεστε όμως. Στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου, ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα παπούτσια που είχα για αυτό το look είναι άλλα. Ήταν άλλα. Όπως χρειάστηκε να με φέρουν εδώ πέρα, όταν τα φόρτωνα, εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Ναι. Τι εννοείς εξαφανίστηκαν? Δεν μπήκαν ποτέ στο αυτοκίνητο. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα και μάλλον κατάλαβα ότι εν τέλει μου τα κλέψαν. Ναι, εντάξει. Δεν έχει κάποια σημασία αυτό και το look. Δηλαδή τα κορίτσια πρέπει να κρίνουν αυτό που βλέπουν. Απλά ναι, το λέω γιατί είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη η οποία πρέπει να τη γνωρίζουν. Η επιλογή του outfit. Η επιλογή στα παπούτσια και το outfit. Τι παπούτσια θα είχες βάλει? Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παπούτσι, το οποίο είχε ένα χοντρό τακούνι μεταλλικό, με μαύρα λουριά πολύ χοντρά, σαν πλατφόρμα, αλλά όχι πλατφόρμα. Ναι, κάπως okay. Έτσι. Κρίμα, πολύ κρίμα ρε Όλγα μου. Ναι. Λοιπόν, βαθμολογήστε παρακαλώ. Λοιπόν, Όλγα. Ήμουνα πάρα πολύ περίεργη να δω τι βαθμολογία θα πει από τις συμπαίκτριές σου σχέση και με την κουβέντα που κάναμε. Ναι, εντάξει, πάλι βγήκα εγώ το μαύρο πρόβατο βέβαια, Κατερίνα. Ενώ έχει συμβεί κατά καιρούς σε διάφορες στιγμές. Δεν λέω ότι να συγκρίνουμε, ξέρω εγώ, τις καταστάσεις. Αλλά πραγματικά δεν έκανα και κανένα έγκλημα και όπως είπα, έχω κάθε διάθεση, ας πούμε, αν έκανα κάποιο λάθος να διορθωθεί. Όχι, δεν θέλω να είμαι το μαύρο πρόβατο γι' αυτό το λόγο. Πάμε να δούμε, να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι σκέφτονται, γιατί μπορεί αυτή η βαθμολογία να μην έχει καμία σχέση μπορεί, ναι. Με αυτό που έγινε προηγουμένως. Ναι. Κρατώ ότι τη μεγαλύτερη βαθμολογία την έχει βάλει η Χριστιανά, που είναι 3. Και πάμε στα υπόλοιπα διάρκεια, στο πρώτο αυτό της Αναστασίας. Λοιπόν, εγώ ήμουνα στο να σου βάλω 1 βασικά. Γιατί δεν είσαι το μαύρο πρόβατο, ο καθένας έχει ευθύνη για αυτά που κάνει εδώ, ασχέτως αν το έχουν κάνει κι άλλοι και αν το έχουν παραδεχτεί, εσύ το παραδέχεσαι ευθέως εδώ. Δηλαδή, κι εγώ αγαπώ τη Χριστιανά πάρα πολύ και θα ήθελα να μείνει. Αλλά αυτό, αν είναι να παίζουμε έτσι, με τις φίλες, να κάνω κι εγώ με την Νικόλ που την αγαπώ πάρα πολύ, να τη βάζω μόνο 4. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, μετά από ένα σημείο, είναι αστείο. Αναστασία μου, εξήγησα πάρα πολύ τη θέση μου. Ναι, αλλά είναι να σου πω κάτι. Τη θέση μου και είπα ότι μπορεί να έκανα λάθος, μπορεί να το σκέφτηκα λάθος. Όχι, είναι λοιπόν, λάθος. Ναι, αγάπη μου, αλλά το παραδέχτηκα και είμαι οκ. Okay. Δηλαδή, εσύ γιατί δεν είσαι. Γιατί με, δηλαδή, βάλεσαι τώρα, θα μου βάζεις ένα πάλι εκδικητικό εντωμεταξύ. Δεν είναι αυτό που λέτε, παιδιά, είναι εκδικητικό. Ενώ εσείς, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ έχω υπάρξει δίκαια. Εγώ έχω υπάρξει δίκαια. Εγώ όταν εκδικούμαι όπως λέτε, είναι γιατί κάποιος άλλος το έχει προκαλέσει. Εγώ δεν ξεκινάω ποτέ τίποτα. Εγώ δεν βγήκα ποτέ ωραία. Εδώ να. Άφησε με να ολοκληρώσω. Εγώ δεν βγήκα ποτέ εδώ να πω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αγαπώ πολύ την Νικόλ, που ήμασταν και φίλες, που φαινόταν κιόλας. Τη έβαλα 4, θα τη βάζω 4. Εγώ τα 1 που έχω βάλει ήταν σαν απάντηση σε αυτό που μου κάνανε. Δεν το ξεκίνησα εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση έκανε κάτι το οποίο όμως το παρεξηγούσε, Αναστασία. Ποιο παρεξηγούσα? Έχουμε συζητήσει και μαζί για τον Άσο που μπορεί να με έβαλε. Ναι, αλλά τώρα που βλέπω αυτό δεν είμαι σίγουρο το παρεξηγώ. Δηλαδή, μπορεί εσύ πάνω στο πάθος σου να θέλει να κερδίσει, μπορεί όντως να κατεβάσει και τις υπόλοιπες. Και να υπάρχει ένα ερευνητικό δηλαδή, που λόγια που δεν έχω πει ή πράξεις που δεν κάνω. Πραγματικά, Αναστασία, πολύ εντύπωση μου κάνει που το λες σε μένα, γιατί νομίζω ότι είμαι από τις πιο δίκαιες εδώ μέσα. Όπως και π.χ. τη Σελέν τη θεωρώ δίκαιη και εσένα τη θεωρώ δίκαιη. Ναι.
Ναι, δηλαδή πραγματικά. Εγώ όμως δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση του να πω ότι στηρίζω κάποια συγκεκριμένη παίκτρια. Το... Ναι, οκ. Okay. Δεν το έχω κάνει. Βρέθηκα εγώ και σου έχω εξηγήσει τον λόγο. Ήσουν ειλικρινής και μπράβο σου, επιβραβεύεται αυτό, αλλά από την άλλη αυτό που είπες ήταν λίγο σοκαριστικό. Ήμουν ειλικρινή σε όλα, Αναστασία. Και πραγματικά και σε αυτό το παιχνίδι σπάνια έχω όπως δει είμαι και εγώ, να επιβραβεύεται η ειλικρίνειά μου στα θετικά επίπεδα. Όταν ήρθε στο παιχνίδι, πολλά κορίτσια τσίνησαν. Εγώ είπα ότι η δική σου παρουσία εδώ μέσα θα μας κάνει καλό. Ναι. Αυτό δεν άκουσα κανένα να το επαναλαμβάνει και να λέει μπράβο στην Όλγα. Δηλαδή το ήθος μου και την σταθερότητά μου σε σχέση με το ποιον υποστηρίζω και τι λέω, νομίζω το έχω δείξει, αλλά όλος παραδόξως περνάει έτσι. Τα θυμάμαι και τα εκτιμώ. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με αυτό, ρε παιδί μου. Okay, άλλο ναι. Το ένα και άλλο το άλλο. Δεν είσαι είδα όμως να ανεβάζεις βαθμό γιατί εκτιμάς κάποιο καλό, σε είδα όμως να κατεβάζεις βαθμό επειδή είδες κάτι κακό. Μα. Τι. Έχω και ανεβάσει. Αναστασία, πραγματικά. Δεν δηλαδή, είναι ότι δηλαδή, πάω μόνο προς τα κάτω, πάω και προς τα πάνω. Ειδικά με εσένα, νομίζω, έχουμε λύσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και πραγματικά, μα έστω φυσικά. Και αν έκανα κάποιο λάθος, είμαι εδώ για να το διορθώσω. It's okay. Όλγα μου, εγώ σου λέω ακριβώς αυτό που σου είπε η κυρία Παπαγεωργίου. Και συγγνώμη αν αδίκησα κάποια. Μάλιστα, Σελένη. Γενικά συμφωνώ σε αυτό πάντως που επεσήμανε η Όλγα, ότι τα θετικά όλοι τα προσπερνάνε, είναι ένα και μένουμε στα αρνητικά. Εγώ δεν νομίζω ότι όχι, τα θετικά δεν γράφουν. Όχι, γράφουν σίγουρα. Εννοώ ότι σε αυτούς που είναι εντός εισαγωγικών αυτοί που ευεργετούν. Στο κοινό γράφει σίγουρα πάντως. Στο κοινό, ναι, σίγουρα γράφει. Στο διατάφτα. Εγώ μένα δεν έπαιξε κάποιο ρόλο η βαθμολογία σου για. Η προηγούμενη. Και εγώ δύο θα βάζα. Και τα λοιπά για αυτό το βαθμό. Θεωρώ ότι κάτι έχει πάει λάθος και με το ίδιο το κομμάτι της βερμούδας και με τα από πάνω. Δεν αξιολογώ τα παπούτσια καν. Καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι άλλο, δεν αφαίρεσα βαθμό κανένα από αυτό. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει και ακυρώνεται λίγο η βερμούδα με τα από πάνω κομμάτια έτσι όπως είναι συνδυασμένα. Και έτσι όπως κατεβαίνει το πουκάμισο εδώ, για μένα δεν λειτουργεί αυτό που ήθελες να κάνεις, αυτό που θες να κάνεις. Okay. Μόνο για αυτό το λόγο. Κατά τα άλλα δεν με άφορουν τα υπόλοιπα. Εντάξει, Ελένη μου, και σου ζητώ προσωπικά συγγνώμη για όλο αυτό. Κανένα. Δεν ήταν στόχος μου να ρίξω εσένα. Εντάξει. Ίσως υπήρξα πιο αυστηρή, αλλά εντάξει, έχω κάθε πρόθεση να μη συνεχιστεί αυτό. Τώρα όμως θα ήθελα να πάμε στη Χριστιάνα που είναι η μοναδική που έχει βάλει τρία σε αυτό το look. Ναι. Εγώ βάλα αυτό τρία. Αυτό το τρία είναι ένα τρία κανονικό. Είναι αντικειμενικό τρία, ναι. Θέλω να σου πω, καταρχάς να πω ότι δεν το γνώριζα αυτό, δηλαδή τώρα το άκουσα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βοηθήσεις εμένα και να ρίξεις τον εαυτό σου, γιατί στο σημείο που βρισκόμαστε στο διαγωνισμό, όσες βρεθούν τελικό, θα βρεθούν από τη βαθμολογία των κοριτσιών και των κριτών. Ναι. Και με αυτό που κάνεις ρίχνεις τον εαυτό σου και δεν θέλω σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρω το σκοπό που είσαι εσύ εδώ και το σκοπό που βρίσκομαι εγώ. Εντάξει, Χριστιανά. Δηλαδή. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ρίξει, Όλγα, σε καμία περίπτωση. Σκοπός δεν είναι για όλες σας ένα, συνήκη. Σκοπός της είναι να ανέβω κι εγώ. Θα προσπαθήσω μόνη μου. Μάλιστα. Αυτό. Okay. Νικόλ, σε βλέπω εκεί, χωμένη μέσα σε ένα μικρό σκαμπό, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Σαν να έχεις λουφάξει πίσω από την καρδιά και δεν ξέρω αν αυτό είναι, δεν θέλω να μιλήσω. Σκέφτομαι πράγματα, σκέφτομαι πολλά πράγματα. Τι σκέφτεσαι? Γενικά, ξέρω ότι η Όλγα δεν είναι καθόλου καλά αυτές τις μέρες. Ξέρω ότι... Είμαστε οι μόνες δύο που δεν έχουμε χάσει επεισόδιο. Έχουμε βγάλει όλα τα look εδώ πέρα και όλα τα concept όπως τα έχουμε βγάλει. Και με στεναχωρεί λίγο όλη αυτή η κατάσταση γιατί βλέπω να συμβαίνουν αναποδιές. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα πρέπει να κρίνω αντικειμενικά. Και να της πω γιατί ότι το παπούτσι δεν ταιριάζει, ότι η βερμούδα είναι πιο μαλακή από τα πάνω. Και λέω στην τελική, εντάξει, τι μένει. Κάνω ένα δικό μου έτσι γενικό, όσον αφορά αυτό που είπε η Όλγα για τους βαθμούς, το να κρατήσει τη Χριστιάνα. Αν αυτό θέλει να κάνει, ας το κάνει. Στο τέλος νομίζω ότι θα φανεί και η πορεία του καθενός, άμα έρθουμε μπροστά και κριθούμε. Και αν δώσουμε βάση στα look μας, δεν έχει κανένας να φοβηθεί τίποτα. Είναι δικαίωμά της και ας κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ, Νικόλ. Σε ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι είτε βοηθήσω τη Χριστιανά είτε όχι, αν δεν φέρει καλά look, δεν θα πάει πουθενά.
2,1 είναι ο μέσος όρος και πηγαίνει στους κριτές, Όλγα μου. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Ηλιάνα. Στραβά ξεκίνησε η μέρα σήμερα για σένα, Όλγα, στο παιχνίδι, στο διαγωνισμό. Αρκετά στραβά. Κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που προκάλεσε εσύ, βέβαια. Για το βαθμολογικό κομμάτι, λέτε. Ναι, βρε, Όλγα μου. Είμαστε στον τελικό. Δηλαδή, το να το πεις και να είσαι ειλικρινής, δεν σημαίνει ότι σε κάνει και ξαφνικά τον επαναστάτη χωρίς αιτία που λένε μπράβο, Όλγα, λες αλήθεια κτλ. Είμαστε λίγες μέρες πριν τον τελικό. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είπα τη γνώμη μου, είπα την τοποθέτησή μου. Να το σκεφτείς και δεν και θέλω να μην πάντα το σκέφτομαι. Και επίσης είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν συζητάμε συχνά. Για το πώς, ας πούμε, εγώ θεωρώ και όπως και κάποιες άλλες παίκτριες εδώ μέσα, παίρνουν πολύ στα σοβαρά και την κριτική και κάνουν τη δική τους αυτοκριτική και έρχονται καλύτερες, μπορεί και χειρότερες, αλλά πραγματικά προσπαθούν με τον εαυτό τους. Και είμαι μία από αυτές, θεωρώ. Και είπα ότι χωρίς να δίνω παραπάνω βάρος στο γεγονός, ότι θα το σκεφτώ και θα πράξω ένα λόγο. Μα ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή προσπαθείς και είσαι ένα κορίτσι που έχεις μπει εδώ με αέρα νικήτριας, θα έπρεπε να σέβεσαι πάνω απ' όλα τη δική σου προσπάθεια. Σύμφωνη. Έγινε μια αστοχία. Εγώ θα προχωρήσω παρακάτω και θα προτιμήσω πιο δίκαια. Μην ακολουθήσεις αυτό που σκέφτηκες. Μην το ακολουθήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, στο look σου. Αυτό που έχεις βάλει από πάνω, δεν μπορώ να πω ότι δεν του ταιριάζει. Mm-hmm. Έρχεται με κάποιο τρόπο και έρχεται κοντά του. Mm. Δεν παντρεύεται όμως ακριβώς. Ναι. Μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει δηλαδή από πάνω. Θα το ήθελα τώρα με μια βερμούδα που δεν έχει τις ασημείς λεπτομέρειες. Που έχει όντως ένα παπούτσι με μια λεπτομέρεια που συνεχίζει και του δίνει κάτι και το αναβαθμίζει. Με λίγα κοσμήματα, με μια τσάντα, κάτι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η εικόνα που έχεις δοκιμάσει να μας φέρει σήμερα. Αλλιώς, αν είχαμε αυτά τα παπούτσια, θα το ήθελα πιο Όλγα Burning Man φιλοσοφία. Okay. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, κοίταξε. Όλγα, σε αυτό το σημείο είναι αυτό που λέμε εδώ και 4 μήνες, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι βαθμολογίες σας. Εσύ έκανες μια πολύ σημαντική δήλωση σήμερα, που παραδέχτηκες, εγώ ευθαρσώς θα έλεγα, όχι με ειλικρίνεια, αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Και πραγματικά δεν σε τιμά ούτε σένα. Και εγώ προσωπικά, αν ήμουν συμπαίχτριά σου, θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Τι άλλο να κάνω. Θεωρείς άρα πρέπει να το κλείσουμε το θέμα γιατί σε βολεύει. Μα κύριε Κουδουνάρη, δεν είναι θέμα αν με βολεύει όχι. Είναι θέμα ότι τοποθετήθηκα και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν καταλαβαίνω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Θες να μου πεις πού να σταματήσω, γιατί δεν σε βολεύω αυτά που σου λέω. Ή δεν σου αρέσουν ή δεν συμφωνείς. Θεωρώ υπερβολική την έκταση που δόθηκε στο ζήτημα. Εγώ πάλι όχι. Διότι είμαστε μία ανάσα πριν τον τελικό. Είσαι ένα κορίτσι που είσαι πολύ κοντά στη νίκη και αυτό είναι πραγματικότητα. Και αν κερδίσεις θα χαρώ πολύ. Και αν κερδίσει κάποια άλλη κοπέλα θα χαρώ πολύ. Αλλά είσαι ένα κορίτσι που θα του άξιζε η νίκη. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μου άρεσε. Όχι. Και στο λέω και αυτή είναι η δική μου ειλικρίνεια. Αν είναι να συνεχίσει από εδώ, από αυτό το επεισόδιο, μέχρι τον τελικό, να παίζεις έτσι, να ανεβάζεις και να κατεβάζεις για να κερδίσεις έτσι, όχι Όλγα μου. Αν θες να κερδίσεις, σου αξίζει να κερδίσεις με τα look σου. Λοιπόν, το look αυτό είναι χειμερινό. Η βερμούδα είναι χειμερινή. Τα παπούτσια αυτά, είχες κάποια άλλα, αυτά τα παπούτσια ταιριάζουν με το look, it's okay. Είναι πάρα πολύ αναστατωμένο εδώ το ημανικοκόλλης του γυλαίκου σε σχέση με το πουκάμισο που καταπιέζεται από κάτω. Έχω βάλει μια οργάντζα από μέσα. Τι είναι αυτή, έξτρα? Ναι. Για δείξε. Τώρα καταπιέστηκε λίγο. Ναι. Τώρα το μέσα δεν παίζει κάποιο ρόλο γιατί αυτό το look πρέπει να είναι κλειστό. Γιατί αυτά τα λουριά... Ναι, κατά βάση πρέπει να είναι κλειστό. Πρέπει να είναι κλειστό. Οπότε όταν είναι κλειστό, δημιουργεί εδώ μία αναστάτωση. Βασικά δεν υπήρχαν τα λουριά και ήταν ανοιχτό, θα ήταν πιο ωραίο. Αλλά αυτό τον γκρι που έχει πάνω η βερμούδα την κάνει πολύ χειμερινή, ρε Όλγα. Τέλος πάντων, είναι ένα look όχι πολύ πετυχημένο. Mm. Όλγα, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο του παιχνιδιού και όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Οφείλεις τον εαυτό σου να είσαι συγκεντρωμένη. Είστε μονάδες σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Και πρέπει να κερδίσει καλύτερη. Θα σου βάλω 1. Δημήτρη. Οι Έλληνες σχεδιαστές που
φτιάχνουν αυτά τα ρούχα. Ναι. Ωραία. Πολλές φορές δείχνουν υπερβάλλον ζήλο. Ναι. Και δεν θέλω να πω τα ονόματα των ανθρώπων. Έχει αλλάξει η μόδα. Έχουν αλλάξει οι όγκοι. Έχουν φύγει λίγο από τα πολλά λουριά και τα στενά πολύ. Mm-hmm. Κατάλαβες, μη πέφτεις στην παγίδα, τα φόραγα κι εγώ. Πριν 3-4 χρόνια, Όλγα. Θα ήθελα να κρατήσεις το μαύρο που φοράς, που δεν βλέπω από εδώ τι ύφασμα είναι, το παίρνω για άνοιξη-καλοκαίρι, αφού το λες εσύ. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι μπορώ να καταλάβω. Τωρινό. Θα ναι. κάταγα τη βερμούδα ή σκέτη μαύρη, mm-hmm. όχι με τις μπότες βέβαια, μόνο την οργάντζα να βγαίνουν τα χέρια γυμνά, να το κάνει ακόμη ο καλοκαιρινό, δεν θα βάζα καθόλου πουκάμισο. Ωραίο. Ευχαριστώ. Όλγα μου, 7,1 είναι η σημερινή τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις τώρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο πήρε το πρώτο της πεντάρι, μια πάρα πολύ μεγάλη τελική βαθμολογία. Ήταν η νικήτρια και είναι τώρα μπροστά μας η Εμιλία Βόντος. Λέγε τώρα πώς κοιμήθηκες το βράδυ. Πολύ ωραία. Κοιμήθηκα. Σταμάτησες να κλαίσαι ή το πήρες μονορούφι, ξέρω εγώ, μέχρι σήμερα το πρωί. Όχι, σταμάτησα κάποια στιγμή να κλαίω. Ωραία. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή μου εδώ στο παιχνίδι. Ήταν, νομίζω ότι ήταν η κορυφαία. Ναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον ήταν η κορυφαία. Ήταν στιγμή. Το πρώτο μου πεντάρι. Ναι, το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω κι εγώ να πιάσω το 5. Τις εμφανίσεις μου. Και το έκανες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως τώρα, ότι επαναπάβεσαι στις Δάφνες ή πηγαίνεις έτσι λίγο? Περιμένω το πιο δύσκολο πεντάρι. Θέλω να αποκτήσω το πιο δύσκολο πεντάρι. Το οποίο είναι ποιο? Κουδουνάρι. Α, του κυρίου Κουδουνάρι το πιο δύσκολο πεντάρι. Θα δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πού πηγαίνεις σήμερα? Λοιπόν, εγώ είμαι στην Τανζανία. Είσαι στην Τανζανία. Ωραία, ναι. Είσαι στην Τανζανία, λοιπόν, το ακούω. Μας έχει κλείσει το αγόρι μου ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι. Να κάνουμε σαφάρι. Mm-hmm. Luxury σαφάρι. Δεν μπορώ χώματα πολλά κι αυτά. Ήμουνα σίγουρη γι' αυτό. Πράγματα. Αλλά βγάζουμε και φωτογραφίες, Βγάζουμε και φωτογραφίες. Πάνω στα μάξι, με αέρα, με αυτό. Χαμός θα γίνει. Ναι. Θα βγάλω και το τζάκετ. Θα βγάλεις και το τζάκετ. Ναι. Το τζάκετ το φοράς γιατί σου είπανε ότι εκεί μπορεί να έχει λίγο αέρα παραπάνω. Έχει και αέρα και σκόνη και υγρασία γιατί πάνε από το πρωί. Μάλιστα. Μέχρι τι ώρα? Μέχρι όσο θέλουν. Διαλέγουν. Μισή ώρα θα κάτσεις στο σαφάρι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τα βασικά. Φωτογραφίες και πίσω ξενοδοχείο γιατί είναι luxury. Λοιπόν, έλα. Βαθμολογήστε. Όλα τρία και ένα τέσσερα από τη Σελένη. Πάμε στη Χριστιανά. Ναι, Εμιλία. Θα σου πω, το look σου μ' αρέσει γενικές γραμμές. Βέβαια, για εκεί που πας, θα μ' άρεσε να έχεις πιο αέρινα ρούχα. Η βερμούδα είναι ωραία, αλλά και το από πάνω. Συνδυαστικά μ' αρέσει. Αλλά θα προτιμούσα να έπαιζες με το πάνω μέρος πιο πολύ, να μην φορούσε αυτό το γυλαικάκι. Ίσως να άφηνες μόνο το πουκάμισο, να το έδαινες με κάποιο τρόπο, να ήσουν πιο ανάλαφρη. Mm-hmm, mm-hmm. Επίσης, το ότι δεν έχεις τσάντα είναι μείον για εμένα. Θα ήθελα δηλαδή να πάρεις και μία τσάντα ακόμα και ίσως μεγάλουν και βαθμός σε εκείνη την περίπτωση. Οκ, okay, ναι. Ωραία. 3,1. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Πηγαίνει στους κριτές, Εμιλία. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
Θα μπει άραγε το δύσκολο πεντάρι από το Στέλιο Κουδουνάρη. Για να δούμε. Σήμερα φταίμε, Στέλιο μου συγγνώμη, αλλά εμείς φταίμε που έτσι έχουμε πεθάνει στους άσους τόσο καιρό. Γιατί? Και μας λένε και εύκολη τώρα, κατάλαβες. Δεν το είπε έτσι τώρα, δεν το είπε έτσι. Εμείς αλλάζουμε έτσι, πεθάνουμε στους άσους. Δεν το είπε έτσι, δεν το είπε έτσι. Εγώ που σας έχω πει κουδουνάριδες και τους δύο. Ναι, ναι. Το κάνει χειρότερο. Λοιπόν, σκληρέ, Στέλιο. Ναι. Λοιπόν, για δείξε από μέσα τι γίνεται. Ναι, να το βγάλω θέλετε. Ναι, ναι. Τη τσέπης γενικώς. Ορίστε. Γίνεται της τσέπης. Πολύ τσέπη σήμερα, ναι, ναι. Ναι. Αυτό. Κοίταξε, ωραίο look είναι. Ωραίο πάρα πολύ το γυλαίκο αυτό από μέσα με το πουκάμισο, ωραίο και το μαντίλι, σίγουρα λίγο πιο χαλασμένα μαλλιά, λίγο πιο ανάλαφρο μακιγιάζ, δηλαδή το μακιγιάζ είναι βράδυ, τα μαλλιά είναι βράδυ, ναι. Το υπόλοιπο είναι όντως ένα σαφάρι κινηματογραφικό. Λοιπόν, τα παπούτσια πολύ ωραία, πολύ σωστά, αλλά με το look θα προτιμούσα να ήσουν κάπου αλλού και να φοράγεις τα κούνια. Όντως. Α, τα κούνια. Ναι. Γυαλιά φοράς. Ναι. Πούντα. Εδώ είναι. Κατερίνα. Είναι αυτά. Για βάλτε τα. Να τα βάλω. Ναι, ναι. Δεν σας αρέσουν. Κατάλαβα. Είναι αυτά. Όχι, μου αρέσουν. Και πέρα από την πλάκα, το look μου αρέσει πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και τώρα βλέπω την Εμιλία που οραματιζόμουν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το βλέπω για πεντάρι σήμερα, αλλά περίμενε. Όχι. Σίγουρα πεντάρι δεν είναι. Αλλά ένα καλό τρία μπορεί να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Πάμε στην Ηλιάνα που δεν φαίνεται, αλλά είναι σκληρή. Καθόλου. Εγώ είμαι... Καθόλου. Μην την ακούτε. Εμιλία μου, όντως συμφωνώ με το Στέλιο και αυτό είναι που σου είπα και εγώ εχθές και που βλέπουμε όντως τις τελευταίες ημέρες, ότι έτσι φάνταζε η εξέλιξή σου στυλιστικά στο σόου. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που έχεις έρθει τουλάχιστον μια ανάσα πριν το τέλος, όπως ακριβώς αρμόζει σε σένα και στην αισθητική που έχεις. Να σου πω ότι και εγώ θα ήθελα να δω αυτό το λουκαστικό και να το έχεις φορέσει με γόβες. Μου αρέσει που δοκίμαζες να βάλεις flat βέβαια, γιατί είπαμε ότι είναι και πιο δύσκολο σε μία εμφάνιση. Χρωματικά δηλαδή ταιριάζουν, αλλά στυλιστικά και για εκεί που έχεις τοποθετήσει το look δεν είναι τα σωστά παπούτσια. Όλα τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Σίγουρα θα ήθελα να έχεις μία τσάντα. Τώρα το bucket hat νομίζω ότι θα κατέβαζε λίγο αυτό το look και θα το έκανε λίγο παιδικό με αυτό το πανωθωράκι, αυτά τα παπουτσάκια. Οπότε προτιμώ που το έχεις κάνει λίγο πιο θηλυκό. Το κεφάλι. Θέλει να βγει λίγο έξω η Όλγα. Να βγεις, Όλγα μου, λίγο έξω. Θα ήθελα να έχεις δοκιμάσει αρβιλάκια ή αν ήταν flat, να ήταν μια άλλη έτσι αισθητικής παπούτσια και λίγο πιο κλειστά. Ναι. Θα σου βάλω τρία. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Κοίταξε, τα παπούτσια σίγουρα είναι για άλλη κατάσταση. Θα μπορούσε να βάλει τα λεγόμενα desert boots αφού πας εκεί. Αν πας σαφάρι σε έρημο, θα πας ή σε ζούγκλα. Σε ζούγκλα. Ωραία, αφού πας σαφάρι, θα ήθελε σίγουρα αρβιλάκι, γιατί σε σαφάρι τώρα, αν περπατήσει κιόλα, δεν πας ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά, σε ένα χρώμα ταιριάζουν πάρα πολύ. Μου αρέσει το τζάκι με τι πολλέ τσέπε. Mm-hmm. Έχει ένα, έτσι, ένα σημειολογικό χαρακτήρα ότι μπορεί να βάλει πολλά πράγματα που θα χρειαστεί. Μου αρέσει το γυλαίκο. Ναι. Και τα γυαλιά μου αρέσουν πολύ και καταλαβαίνω για ποιο λόγο έφερες το κιάλι, να ξέρεις. Γιατί το πεντάρι του Στέλιου ούτε με κιάλι δεν το δεις. Έλα, σταμάτα, ήμουν τόσο σίγουρη ότι θα το έλεγες αυτό, τόσο σίγουρη, δεν το πιστεύω. No, δεν το δέχομαι. Αυτό έχω φτάσει πολύ μακριά από το παιχνίδι. Θα τον αναγκάσουν με τα στήρι να βάλει πεντάρι. Λοιπόν... Εμιλία, 12,1. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας βγήκε πρώτη. Τη δεύτερη μέρα αυτής της εβδομάδας, που δεν τα πήγε καθόλου καλά, βγήκε σχεδόν τελευταία. Τώρα, δεν είναι να αναρωτιέμαι και να αναρωτιέστε τι θα γίνει σήμερα με την Νικόλ Δεσποτοπούλου. Είναι, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε άλλο γιατί έρχεται.
Ναι, να το χαρούμε και λίγο. Πάμε λίγο. Μόρ, θα τελειώσει και θα σας λείπει. Θα θέλετε να έρχεστε μόνοι σας στο στούντιο εδώ πέρα. Να κάνετε να λέμε και να βάζετε ρούχα και να λέτε κόνσεπτ, κατάλαβες. Και σου βάζω και στοίχημα ότι μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, εκεί που θα κάθεσαι αμέριμνη, ας πούμε, λίγο πριν κοιμηθείς, θα λες, ωραία, ένα κόνσεπτ που μου ήρθε τώρα και δεν το είπα όταν ήμουν εκεί πέρα. Φαντάζομαι. Να δεις ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι μετά από αυτό το show θα κυκλοφορώ έξω με τις μπιτζάμες. Δεν νομίζω, Νικόλ. Έχει κουραστεί το κεφάλι μου. Δεν νομίζω. Έρχεται η μαμά μου και μου λέει, έχω να πάω εκεί με τις φίλες μου για φαγητό. Τι λέει να βάλω. Λέω, φύγε. Γιατί δεν φέρνεις κανένα κόνσεπτ της μαμάς. Γιατί δεν φέρνω και τη μαμά. Όπως και να έχει. Πού πηγαίνεις, κορίτσι μου? Σήμερα πάω. Βασικά συνοδεύω το αγόρι μου σε ένα επαγγελματικό απογευματινό ραντεβού. Αυτό. Ναι, that's it. Για φαγητό. Τι ραντεβού είναι αυτό? Επαγγελματικό. Επαγγελματικό μας το είπες, αλλά τι, θα κλείσει κάποια δουλειά μεγάλη, να ευχηθούμε να δώσουμε τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Με κάποιους συνεργάτες έτσι που θέλει να μιλήσει, ήδη έχουν κλείσει τις δουλειές, πάνε έτσι να δούνε για τα επόμενα κλπ. Λυτή απλή και απέριτη στα κόνσεπτ. Συνοδεύει αγόρι σήμερα η Νικόλ σε επαγγελματικό ραντεβού, παρακαλώ βαθμολογήστε. Λοιπόν, Σελένη, έβαλες 3. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν εντυπωσιάζομαι ιδιαίτερα από την εικόνα αυτή. Ωραία βερμούδα. Δεν έχω να σου πω και πολλά. Εσύ τα ξέρεις όλα, άλλωστε. Κάτι θα ήθελα ζώνης. Ναι, βέβαια, ναι. Ενώ εσύ το να καταφέρεις εναντίον μου με λέξεις που δεν αρμόζουν είναι οκ. Okay. Τι είπε? Δεν ακούω. Τίποτα. Να καταφέρεσαι. Περίμενα, το πω. Να καταφέρεσαι με λέξεις εναντίον μου είναι οκ. Okay. Ποιες είναι οι λέξεις? Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, Σελένη? Όχι, για πες μου. Δεν με έβρισε πριν. Δεν με έβρισε. Σε έβρισα. Ναι, με έβρισε, ναι. Τι σου είπα, Σελένη? Αυτό που είπες, δεν μπορώ να το επαναλάβω. Λοιπόν, ήσασταν μπροστά όλες. Θα σας πω τι έγινε. Τι είπα. Με πιάνει και μου λέει ότι. Γιατί, ποιο είναι το θέμα σου, μου λέει, που συνέχεια λες. Ναι, το επαναλαμβάνει διαρκώς. Ναι. Ότι εγώ έλειπα 2 εβδομάδες, 3. Ναι, και ότι εσύ πρέπει να μιλήσω λίγο. Περίμενε να πει. Γιατί να το επαναλάβει συνεχώς ότι εγώ έλειπα. Πού ήξερες εσύ τη ρούχα? Λέω, μα εγώ. Μου λέει, ποιο είναι το θέμα σου, λέει, αμάν με αυτό το πράγμα, τι το λες και το ξαναλες. Και λέω, αυτό είπα ότι μόνο. Εγώ δεν είπα κάτι για τη Σελένη. Εγώ είπα για την Όλγα και για μένα, που θεωρώ ότι για μας είναι τιμή μας που όπως και να έχουμε έρθει, ό,τι κατάσταση και να έχουμε, ερχόμαστε όμως. Αυτό για μένα είναι τιμή μου. Δεν το είπα για να ρίξω τη Σελένη και της είπα ότι αυτό είναι κόμπλεξ. Και μην νομίζω ότι όλοι ασχολούνται με σένα, γιατί δεν είναι έτσι. Βέβαια, αυτό εγώ, δεν είπα επιλεξή και με είπε τρελή. Και είπες ότι λέω... Γιατί δεν το λες αυτό? Ήσασταν μπροστά. Αυτό γιατί δεν το λες? Μα λες βλακίες. Α, εντάξει, γιατί αυτό συνέχεια... είπες. Για πες, για συνέχισε. Γιατί είπα, πείτε για και εσείς. Συνέχισε, ναι, ήσασταν και... όλες μπροστά. Αυτό που, από πού προκύπτει ότι εγώ είμαι κομπλεξική απέναντί σου? Για πες μου, πού είναι το έδειγμα που λέει ότι είμαι κομπλεξική απέναντί σου? Και ευτυχώς που έγινε μπροστά όλοι. Ευτυχώς, αυτό λέω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι υπόθηκαν και από τις δύο μεριές άσχημες λέξεις. Μου είπε, είσαι τρελή. Εγώ τους είπα, είσαι τρελή. Ναι, γιατί προσπάθησες να κλείσεις δύο μεριές άσχημες λέξεις. Παιδιά, έγιναν ολόκληρη ιστορία. Το είπες ή δεν το είπες? Δεν είπες ή δεν το είπες? Και συνέχεια λες... Κορίτσι μου, άλλο να σου πω ότι λες βλακίες, γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς γιατί μαζί σου. Γιατί δεν απαντάς αυτό? Το λες συνέχεια αυτό, αυτό ήταν το πρόβλημά σου. Αυτό σε τρώει εσένα. Με είπες τρελή. Αυτό σε τρώει εσένα. Πω, wow, ειλικρινά. Να μιλάω στην Όλγα, να της λέω είναι τιμή σου που έχεις αντέξει και εδώ για όλα σου τα λου. Και η άλλη να νομίζει. Για την Όλγα το είπες αυτό. Και η άλλη να νομίζει. Για σένα το είπες, να σου πω και κάτι. Για σένα, απλά ήθελες να καλυφθείς πίσω από το παίξει καλή γιατί αυτό κάνεις. Είναι τιμή μου, όπως και να έχω έρθει εδώ πέρα, με ό,τι look και να έχω έρθει εδώ πέρα, άσχημα, ωραία, είναι τιμή μου να πω ότι τα έχω καταφέρει και έχω παρευρεθεί σε όλα τα επεισόδια. Είναι τιμή μου. Αν η Σελένη έχει κόμπλεξ με αυτό και νομίζει. Ναι, έχει κόμπλεξ. Αυτό είναι, έχει κόμπλεξ, κορίτσι μου. Το δίνω σε σένα, το αφήνω σε σένα. Εμένα αυτό δεν μου ταιριάζει, Αλέξη. Οπότε, οκ, και έχω αποδείξει εδώ τι είμαι και αν είμαι. Και το ποιο έχει κόμπλεξ ήταν τον καθρέφτη, να δει ποιο έχει κόμπλεξ. Συνέχισε να μου μιλά άσχημα. Οκ. Φαίνεται τι είσαι. Τι λες, φαίνεται πάλι. Τι είσαι. Και αντιπρόσωπο είσαι, να σου πω τι είσαι για μένα. Είσαι και είσαι και θετομερά θεατρινά και ηθοποιό. Και θε να φέρνει του άλλου σε μία θέση για να φαίνεσαι η καλή. Αυτό είναι το θέμα. Μέλντα! Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Θα ήθελα όμως ένα άλλο παπούτσι. Τι παπούτσι θα βάζεις, Μέλτα μου? Λίγο πιο δυνατά, Μέλτα μου. Συγγνώμη. Ναι. Θα προτιμούσα να βάζεις ένα άλλο χρώμα από κάτω. Γιατί επειδή το κίτρινο είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν ξέρω από εδώ πέρα που το βλέπω εγώ κιόλας, δεν ξέρω. Σου είναι και τα φώτα. Είναι ακριβώς κίτρινο, ναι. Θα προτιμούσα ένα άλλο παπουτσάκι, αλλά μου αρέσει ο συνδυασμός που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ. Είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση. Σε ευχαριστώ. 2,9 είναι ο μέσος όρος που πηγαίνουν στους κριτές. Πρέπει να βγει έξω η Όλγα. Πάμε, Ηλιάνα. Να σου πω ότι μου αρέσουν τα χρώματα που έχεις επιλέξει και η βερμούδα που έχεις φέρει σήμερα. Μου αρέσει ο συνδυασμός με το top και το σακάκι. Το θεωρώ λίγο μεγάλο. Για σένα γενικά αυτό το σακάκι. Δεν είναι μεγάλο. Βάλαμε εμείς βάτες για να φανεί έτσι λίγο πιο η εικόνα. Δεν εννοώ στο μέγεθος, εννοώ στο πατρόν. Αυτό είναι ένα σακάκι που σε έχει καταπιεί, είναι σαν είσαι παιδάκι να πήρες τον μπαμπά σου, καταλαβες. Okay. Ήθελες ένα άλλο πατρόν, όχι άλλο χρώμα όμως, γιατί το χρώμα μου αρέσει. Okay. Τα παπούτσια αυτά μου αρέσουν. Και ενώ μου αρέσει και το χρώμα, δεν είμαι σίγουρη που ανοίγει από τη βερμούδα ξανά και γίνεται πράσινο. Θα ήθελα να ήταν κάτι διαφορετικό το επάνω το μπλουζάκι με αυτά τα παπούτσια. Okay. Ή να ήταν άλλο το χρώμα. Τώρα θα ήταν χρυσά και θα το πήγαινες λίγο πιο πολυτελές αυτό το look και θα το έκανες λίγο πιο αναβαθμισμένο με έναν άλλο τρόπο. Το τσαντάκι είναι, ξέρεις. Ένα τσαντάκι λίγο διαφορούτσικο. Θα σου βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Είναι πολύ ωραία επιλογή των χρωμάτων και ωραία ισορροπία. Πλην των παπουτσιών που εγώ θα τα προτιμούσα όχι με τόσο λάμψη που τα κάνουν βραδινά, γι' αυτό ευτυχώς ρώτησε η Λιάννα πότε θα πηγαίνατε. Ναι. Είναι σατέν, δεν είναι? Ναι. Είναι πιο βραδινά. Θα τα προτιμούσα σε ένα κίτρινο ή lime πάλι ή πράσινο. Πάρα πολύ ωραία η βερμούδα. Το τσαντάκι το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να φαίνεται 87 σήμερα καλές τσάντες. Είναι διεκπαιρετικό, κάνει τη δουλειά του όμως, είναι κομψό. Αλλά το σακάκι, έχει δίκιο η Ηλιάνα, είναι δίκλινο. Το πιστεύετε? Μη σου πω και τρίκλινο. Μάλιστα. Εσύ θέλεις λίγο μικρότερο που θα είναι και πάλι oversized, αλλά θα σου ταιριάζει πιο ωραία εσένα, γιατί τώρα μοιάζει πάρα πολύ ξένο. Σαν ένα δανεικό που απλά δεν το δοκίμασες πριν το βάλεις. Ή απλά κρύωνες και κάποια άλλη κοπέλα με άλλο σώμα στο δάνεισε. Okay. Ωραία και τα γυαλιά. Να σου πω κάτι. Τρία. Κομψής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ήταν λίγο καλύτερο αυτό. Πολύ καλύτερο. Πάμε σε αυτό το look τώρα, το οποίο έχει μια πολύ ωραία βάση, είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματικά και ωραία βερμούδα, ωραίο top. Μετά, το σακάκι αυτό είναι πολύ μεγάλο όντως. Δηλαδή είναι μεν oversized, αλλά αυτό είναι λάθος μέγεθος. Είναι πολύ μεγάλο. Να το δούμε. Και είσαι ένα petite κορίτσι, το οποίο αυτό επειδή είναι και σταυρωτό, που σημαίνει όταν είναι ξεκούμποτο το σταυρωτό, έχει και έξτρα φάρδος, φαίνεται ξαφνικά πάρα πολύ μεγάλο. Λίγο σε καταπίνει. Και επειδή είναι πολύ, πολύ μεγάλο και έδωσες και έξτρα... Έδωσα εγώ βάτες, ναι. Όγκο στους ώμους, θα έπρεπε να αλλιάσουν να είναι κάτω για να αποκτήσει λίγο περισσότερο όγκο και το κεφάλι σου. Γιατί τώρα φαίνεται ένα μικρό κεφαλάκι και ένα πολύ μεγάλο σακάκι. Κατάλαβα. Τα παπούτσια, ενώ χρωματικά είναι πολύ ωραία, σαν ύφος είναι πολύ λάθος για μέρα. Ναι. Θα βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά, Νικόλ. 9,9, δηλαδή σε σχέση με την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, τώρα είσαι κάπου στη μέση, για να καταλάβεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η Όλγα μας, επειδή δεν αισθάθηκε καθόλου καλά, ξαφνικά αποχώρησε, αλλά πριν αποχωρήσει έχει βάλει βαθμό στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, οπότε η βαθμολογία της θα μετρήσει κανονικότατα. Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε εδώ, στην πασαρέλα μας, τη Μέλτα Σαΐνη. Αυτό θα ήταν κανονικά τραγούδι για την Ειρήνη Καζάκη.
Μα πώς το βάλανε εσένα, Μέλντα μου! Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Μιλάμε τώρα εδώ, έχει γίνει δουλειά πάρα πολύ σοβαρή, ε! Λίγο να το πω αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι εσύ μέσα στα ρούχα αυτά? Είμαι καλά. Πολύ ωραία, ε! Ναι. Και πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω με το μικρό μου γιο σε ένα πάρτι παιδικό. Ναι. Στη Βάρη, σε ένα κτήμα. Πολύ ωραία! Ναι. Καλεσμένη εκεί πέρα, φαντάζομαι, εκεί πέρα για γενέθλια και τέτοια. Τα ξέρει, παιδιά. Βέβαια, τα ξέρω, εννοείται. Δεν έχω πάει ποτέ έτσι ντυμένη σε παιδικό πάρτι. Πω. Μόνο με τα κολάν και κάτι blue jean πηγαίνω. Θα λένε αυτοί πώς δίνεται έτσι. Να πω λοιπόν, ότι. Τι? Συγγνώμη, είναι γυλαίκο και το έχω γυρίσει προς τα πίσω μόνη μου για να κάνει και αυτά εδώ. Τέτοια. Ναι. Πολύ ωραία. Βαθμολογήστε. Χριστιανά, έχεις βάλει ένα. Έβαλα ένα, ναι, γιατί για άλλη μια φορά έφερες ένα σετ. Εντάξει. Θεωρώ ότι η Χριστιανά έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Μαζί γιατί σου. Δεν βλέπει κάποια προσπάθεια ή κάτι άλλο. Βλέπει πάλι ένα σετ. Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο είπε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ στενάχωρο για μένα. Sure. Γιατί γύρισε και είπε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα όταν έχουμε το time μας να μιλήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και να πούμε πώς νιώθουμε και το τι νιώθουμε εδώ μέσα. Γενικά υπάρχει κάτι άλλο με τη Χριστιανά και δεν, δεν ενοχλεί τόσο πολύ το look. Δεν νομίζω να είπα από τότε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα. Αυτό είπες. Καλύτερα να μην αλλάζεις τα λόγια. Αυτό είπες. Είπα ότι πέρναγα και είπες τα εξής λόγια. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να αναφερθεί. Άλλο να πω, δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε. Είναι τελείως διαφορετικά έτσι όπως αυτά το ανέφερες μέσα στο παιχνίδι. Όπως δεν σου αρέσει να αλλάζουν αυτά που λες backstage, έτσι και εμένα δεν μου αρέσει να αλλάζεις τα λόγια μου και να λες τα δικά σου. Με ενοχλεί η κοροϊδία αυτή που έχεις απέναντί μας. Εντάξει, Χριστιανά μου τώρα. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό? Εντάξει, Χριστιανά μου τώρα, εσύ πιάνεσαι κάπου αλλού. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Νικόλ. Λοιπόν, Μέλντα μου, έλα, η αλήθεια είναι ότι έχεις φέρει άλλο ένα σετάκι. Για μία, δύο φορές δεν θα με πείραζε, αλλά το βλέπω συνέχεια. Και πόσο στραβά να πάει, ας πούμε, ένα σετάκι, όταν είναι ίδιο ύφος πάνω, ίδιο ύφος κάτω, ίδια η χρωματική, ίδια υφάσματα. Πόσο λάθος να πάει. Είναι η εύκολη λύση. Οπότε είναι ένα μείον. Και αυτό στη βαθμολογία. Το καταλαβαίνω και όπως δεν μου αρέσει και η τσάντα αυτή. Είναι λίγο περίεργη η τσάντα, καθώς έχει μια πάρα πολύ μικρή θήκη και αυτά που βάζουν έτσι στις κουρτίνες. Είναι λίγο και σας βγαρίστρα. Είναι πολύ και μου αρέσει. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου σαν τσάντα, να σου πω την αλήθεια. Το δέχομαι. Okay, το παπούτσι δεν μου αρέσει σε αυτό το look. Άλλο ύφος τελείως. Η ζώνη έχει ένα ενδιαφέρον. Και για να καταλήξω, το γελί λίγο αδιάφορο. Εντάξει, το δέχομαι. Ειρήνη, έβαλες δύο. Ναι. Ναι. Έτσι που ακούγα τα κορίτσια. Για ένα ήτανε, αλλά οκ, δεν πειράζει. Είναι όντως ένα σετ. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό, αλλά μας έχει φέρει πάρα πολλά σετ συνεχόμενα. Και η διαχείριση του σετ δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η μπόχο ζώνη που μπορώ να την πω και μπόχο ζώνη, ναι. Η τσάντα κουρτίνα επίσης άκυρη. Δεν είναι κουρτίνα η τσάντα. Να σε λίγο πιο έτσι, γιατί είναι πολύ γνωστή η Ελληνίδα σχεδιάστρια. Όπως είναι και το παπουτσιού. Και δεν θα ακουστεί όμορφο αυτό που λες, Ειρήνη. Πρέπει να σεβόμαστε κάποιες εκεί πέρα πολύ γνωστές σχεδιάστρες και κάποια καλά. Αυτά και να μην έχεις την ειρωνία, γιατί αν δεν την ξέρεις και τα λοιπά, εγώ έφτασα και δεν ήξερα στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει διαφωνία, τι διαφωνία υπάρχει? Εντάξει, να μιλάμε λίγο πιο όμορφα. Με εσύ πριν διαφωνώ, γιατί όταν αναφέρεις ένα κομμάτι εδώ στο My Style Rocks υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες, ναι, και θα πρέπει συμφωνώ, να κρυφθεί έτσι λίγο πως είναι. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι κάποιο σχεδιαστή πρέπει να μου αρέσει εμένα. Όχι. Της είπα ότι γενικά ο τρόπος που μιλάει δεν είναι πολύ ωραίος. Όταν απευθύνεται σε κάποια πράγματα και μιλάει, μπορεί να το πει και με πιο όμορφο τρόπο. Εντάξει, μα και εγώ θα είπα κουρτίνα λίγο. Ναι, αλλά και εσύ γέλασες και είπες χαχα, ναι. Και σφουγγαρίστρα το είπες. Και σφουγγαρίστρα το είπα. Μα μοιάζει. Ναι, και εσύ συμφώνησες και είπες χαχα, ναι. Τώρα το δικό μου, εσύ η δικιά μου είναι παραγωγή σε πείραξη. Δηλαδή στην Νικόλ γέλασες και είπες χαχα, ναι. Όχι. Σε μένα όμως λες να προσέχω πώς μιλάω. Είναι ο τρόπος που μπορεί να το πει ο καθένας και όταν ακούγεται μία φορά, είναι για πλάκα.
εντάξει, οκ. Okay. Τώρα τη δεύτερη φορά, με άλλον τρόπο, βγαίνει και προς τα έξω, ναι, και διαφορετικά και δεν φαίνεται. Τη δεύτερη φορά θυμήθηκες να πεις ότι είναι σχεδιάστρες και ότι δεν πρέπει να μιλάμε γιατί είναι σχεδιάστρες. Απάντησα, νομίζω. Εδώ πέρα έχουμε φέρει σχεδιαστές και σχεδιαστές. Νομίζω και... ότι απάντησα. Δεν απάντησες, τέλος πάντων. Νομίζω ότι απάντησα, αλλά δεν θες μάλλον εσύ. Ειρήνη μου, απάντησα. Κι εγώ κουράστηκα. Εγώ πάλι δεν κουράστηκα, να λέω μέσους όρους. 1,8 πηγαίνει στους κριτές. Γεια σας. Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Λοιπόν, αυτό το θέμα με το είναι σχεδιάστριας και δεν λέμε και δεν μιλάμε και δεν κάνουμε. Έχω να σου πω ότι όλα τα πράγματα έχουν σχεδιαστεί από κάποιους ανθρώπους. Έχουν φτιαχτεί από κάποιους ανθρώπους. Όταν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια γνώμη για αυτά. Αλλιώς, όποιος τα φτιάχνει, τα αφήνει σπίτι του να τα κοιτάει και να μην ασχολείται κανείς με αυτά. Όχι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, συμφωνώ. Και όταν κάτι κεντρίζει την προσοχή, όσο πιο πολλοί ασχολούνται μαζί του, ακόμη και με κακό. Ακόμη και με έτσι χιουμοριστικό τρόπο, σημαίνει ότι έχει απασχολήσει, έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Καλύτερα έτσι παρά διάφορο. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Τώρα, αυτό που σου λένε τα κορίτσια με τα σετ. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ τι έχεις κάνει λοιπόν στιλιστικά, έχεις φέρει ένα σετ. Δεν κάτι δεν αντέχει, δεν κρατιέται, δεν αντέχει. Δεν κρατιέται, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω προηγουμένως για την Ειρήνη αυτό που ήθελα να της πω. Είναι ότι δεν έχει. Όλες μας φέρνουμε σχεδιαστές. Είναι ο τρόπος πολλές φορές που το λέμε. Και πολλές φορές η Ειρήνη έχει έναν διαφορετικό τρόπο. Και είναι λίγο αγενής πολλές φορές. Αυτά έλεγες και για τη Χριστιάνα. Και ο τρόπος που μιλάει. Αυτό. Ότι θα μπορούσε να λέει κάποια πράγματα λίγο πιο όμορφα. Για να μην ακούγονται και εκεί πέρα έξω. Τι άσχημο είπε, μωρέ, και εσύ, Μέλτα μου. Καταλαβαίνει νομίζω η Ειρήνη ότι είπα. Δεν χρειάζεται τώρα να το πολύπουμε. Καταλαβαίνει και. Δεν καταλαβαίνω. Έστω λίγο να το συζητήσει, να επανατοποθετηθεί άμα θέλει. Δεν καταλαβαίνω. Ότι θα μπορούσες όταν είναι απέναντί σου μία κοπέλα, μία της παίκτριά σου, να είσαι λίγο πιο ευγενική με τον τρόπο που μιλάς και επενθύνεις το λόγο σου. Δεν χρειάζεται να έχεις ούτε ειρωνία, ούτε να είσαι τόσο πολύ επιθετική απέναντί της, ούτε αυτό το γελάκι, ούτε κάτι. Θεώρησες. Συγγνώμη. Είναι μαζί το διπλό. Αυτό το λες γενικά, αλλά έχω μία απορία. Απάντησα, μιλάω στην Ειρήνη. Όχι, γιατί εγώ σου ενδιαφέρει πιο πολύ οι συμπεριφορές των άλλων. Συγγνώμη. Γιατί αυτή το look σου ενδιαφέρει πιο πολύ. Εγώ μίλησα για τη συμπεριφορά τη Ειρήνη. Δεν μίλησα ούτε για την τσάντα. Και για μένα έχει πει και για όλες μας. Επειδή τώρα σου έκανα κριτική για το look σου και σένα το μόνο που σου ενδιαφέρει είναι η συμπεριφορά τη Ειρήνη. Εδώ έρχεσαι για τις συμπεριφορές των άλλων και για να βγεις θύμα ή επειδή σε ενδιαφέρει όντως να ακούς για το look σου. Είμαι, μπορώ να λέω την άποψή μου και μπορώ να λέω και για το ρούχο μου αν με ενοχλεί κάτι και για τη συμπεριφορά της μιας παίκτριας αν δεν μ' αρέσει. Είμαι εδώ για να πω την άποψή μου και αυτό φαίνεται που με ενοχλεί σε αφορά και με στεναχωρεί. Φαίνεται τι σε αφορά. Η κριτική μου ήταν ειρωνική προς εσένα και αγενής, νομίζεις? Όχι, ήταν ειρωνική. Ήταν. Ήτανε. Ωραία. Και γενικά έχεις μια τέτοια συμπεριφορά λίγο. Εντάξει, κάπως. Θα αλλάξει τον τρόπο που θα κάνω την κριτική μου. Αυτό το ξέρεις εσύ, θα το αλλάξει. Όχι. Θέλω να πάμε στην κριτική. Στέλιο μου, σε παρακαλώ. Ναι. Αυτό το look, Μέλτα μου, δεν είναι πρόταση. Εντάξει. Ούτε πρόταση για το πώς μπορείς να φορέσεις μια βερμούδα και να έχει αποτύχει. Αυτό έχει περάσει το βερμούδα, είναι ένα σύνολο. Πώς μπορείς να φορέσεις ένα σύνολο. Το φοράς. Το task ήταν μία βερμούδα και πώς θα τη διαχειριστούμε. Σε έχεις φέρει ένα σύνολο σήμερα. Okay. Εντάξει, η γνώμη μου ότι είναι πολύ αδύναμη. Εντάξει, και ότι δεν έχει ιδιαίτερη προσπάθεια. Σεβαστώ. Θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη. Μέλτα μου, κοίταξε, ένα σύνολο έφερε και η Ήρδα, αλλά το διαχειρίστηκε καλύτερα. Γιατί και η Ήρδα ένα σύνολο έφερε. Μπορείς να ρίξεις αυτά πίσω, πώς ναι, θα ναι, είναι. Ναι, φυσικά. Γιατί από την πίσω μεριά δεν κάθεται πολύ ωραία. Ναι. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο αυτό, δεν φαίνεται πολύ κομψό. Εσύ πήγες να αλλάξεις το ρούχο, αλλά δεν ξέρω εγώ, όποιος το σχεδίασε για κάποιο λόγο έτσι. Μένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Έγινα και πίσω. Αν έπαιρνες και καλύτερα τα πίσω κομμάτια με κάποια κουμπιά. Ναι. Πιο ενδιαφέρον έχει. Τα αξεσουάρ και τα γύρω-γύρω είναι που το διορθώνουν ή θα το αποθεώσουν ή θα το ρίξουν. Εσύ έβαλες μια ζώνη που ταιριάζει χρωματικά. Σε άλλο ύφος, γιατί αυτό το σύνολο έχει αυτό το ύφος και τη ρίγα που το κάνει αυστηρό. Έχει και αυτή τη γεωμετρία πάνω. Γενικά είναι γεωμετρικό, έχει γραμμικά σχέδια. Είτε οι ρίγες, είτε το κόψιμό του, το πατρόν του. Εσύ έβαλες ένα μαλακό παπούτσι, ενώ θα ήθελα ένα πιο αυστηρό σε λόφερ.
Έβαλες μια τσάντα που είναι μπόχο. Το σύνολο όμως δεν είναι μπόχο, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Ουσιαστικά με τα λίγα πράγματα που έχεις να το χτίσεις στο ντύσιμό σου, τα έκανες λάθος. Δεν τα έκανες σωστά. Ναι. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε τώρα με την Ηλιάνα. Ναι, Μελίτα μου, το έχεις διαχειριστεί πολύ λάθος αυτό το σύνολο και ανάποδα που το έβαλες. Το ότι είσαι αυτό δεν έχει λόγο ύπαρξης, γιατί δεν έχεις κάτι να καλύψεις για να σε βοηθήσει κάτι. Ίσα-ίσα που κατεβάζεις την εικόνα, είναι λάθος η ζώνη, είναι όλα πολύ λίγα. Το μόνο που μου αρέσει σε αυτή την εικόνα είναι το κόνσεπτ. Είναι ένα ωραίο παιδικό πάρτι και φοράς ένα ωραίο χρώμα που, okay, ταιριάζει πάρα πολύ εκεί. Θα σου βάλω ένα. Μελίτα μου, 4,8 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Περίμενε υπομονετικά τόση ώρα. Είναι όμως η στιγμή της. Είναι η στιγμή για την Αναστασία Σαμαρά να έρθει και να μας δείξει τι έχει σκεφτεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Χορευτικά. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ έτσι είχα μια νοσταλγία τώρα που ήρθα στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο μου, στο Χαροκόπιο, που το αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το Πανεπιστήμιο αυτό. Και θα πάω, έχουμε μια συνάντηση όλοι οι φοιτητές, ένα απόγευμα, να κάνουμε έτσι ένα λίγο, ένα απογευματινό κάτι. Να πω ότι το δικό μας το πανεπιστήμιο έτσι είναι λίγο σαν κολέγιο, είναι, έχει μάρμαρ, δεν είναι σαν τα άλλα τα πανεπιστήμια που είναι έτσι πολύ... Το δικό μας είναι πάρα πολύ πολυτελές και αυτό, γι' αυτό έτσι είμαι και λίγο ντυμένη. Γιατί δηλαδή το επιτρέπει και ο χώρος, δεν είναι... Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι θα κάνετε, reunion θα κάνετε, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Α, μάλιστα, εξαιρετικά. Κυρίες μου, βαθμολογήστε. Εμιλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Η βερμούδα δεν μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, θα ήθελα μια πιο στιβαρή, σε πιο κλειστό χρώμα και σε άλλο ύφος. Και ήταν, να μην ήταν denim, δηλαδή. Δηλαδή, ίσως και να ήταν denim, όχι να έχει τα κορδόνια. Αυτή μου κάνει λίγο πιο casual σε σχέση με την μπότα που έχει, είναι έντονη η μπότα. Έχει και ωραία γυαλάδα. Ναι. Θα ήθελα έτσι και τη βερμούδα. Okay. Διότι το έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία. Πάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ, και η μπότα κάτω. Κάτι δεν μου κάνει όμως στη βερμούδα, ναι. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε, ναι. Το εγώ δεχόμαστε. Καταλαβαίνω πώς το λέει και όντως έχεις δίκιο σε αυτό. Από ποια άποψη, έτσι όπως το βλέπεις από τη δική σου τη μεριά. Απλά εγώ θα το φορούσα έτσι. Δηλαδή μου αρέσει να κάνω αυτό το μπέρδεμα, να βάζω πράγματα που να μην δίνουν τόση σημασία στη λεπτομέρεια. Δηλαδή να μην με κατευθύνει, ας πούμε, αυτό το κορδόνι ότι θα τη βάλω casual. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λες. Αν και δεν μου έδωσες τα γυαλιά να τα φορέσω. Βεβαίως, πάρτε τα. Να, δοκιμάστε. Τώρα πια. Θέλω δεν έχει σημασία. Όχι, τώρα δεν είναι. Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι ώρα να σου πω το μέσο όρο. 3,3. Παρακαλώ, μπορείς να πάω στους κριτές. Ηλιάνα μου, θα ξεκινήσουμε από σένα. Λοιπόν, Αναστασία μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο πιο κοντή τη βερμούδα, αλλά όχι με αυτές τις μπότες. Ναι. Θα ήθελα να ήταν λίγο πιο κοντή, να σου πω την αλήθεια μου. Και να έχεις βάλει τα παπούτσια, ενώ τις λατρεύω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το μόνο κομμάτι που βλέπω και εγώ ξέχωρο στην εικόνα. Mm. Θα ήθελα να τις δω με μια άλλη διαχείριση στο πάνω κομμάτι, σίγουρα με μια άλλη τσάντα. Ναι. Κάπως μου κλωτσάει. Προτιμώ δηλαδή το σύνολο που φοράς, το look με τα γυαλιά και την τσάντα να έχει ένα άλλο παπούτσι από κάτω και να είναι τέλειο, σωστό, μετρημένο look Αναστασίας, παρά να έχεις κάνει εδώ την υπερβολή και να βάλεις αυτά τα παπούτσια. Ναι. Αυτό βλέπω σαν πρώτη πληροφορία. Παίρνει δηλαδή από εσένα και τη δουλειά που έχεις κάνει στο πάνω κομμάτι.
που όντως έχεις δουλέψει πάρα πολύ την τάλια σου. Ναι. Όλη αυτή την πληροφορία την έχεις δουλέψει πάρα πολύ ωραία και η τσάντα είναι πολύ σωστή. Okay. Θα σου βάλω 3. Ευχαριστώ. Μπράβο. Στέλιο. Βλέπω την εικόνα στα 3 κομμένη. Το ένα είναι οι μπότες που είναι πρωταγωνιστικές, πολύ γυαλιστερές. Mm-hmm. Μετά είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια αυτού του τζιν και πολύ έντονο το μαύρο. Μάλιστα. Θα έβγαζα σίγουρα το μαύρο. Ναι. Αν έλειπε το μαύρο και υπήρχε ένα μακριμάνικο ενδεχομένως τζιν πουκάμισο και να γινόταν πιο έντονα blend το πάνω κομμάτι, ναι, θα μου άρεσε καλύτερα. Δηλαδή, αν κρατούσαμε τη βερμούδα και το γυλαίκο, το οποίο για να έρθει θα φερούσα σίγουρα το μαύρο και θα πρόσθεσα τα μανίκια, δηλαδή ένα τζιν πουκάμισο. Για να είναι πολύ πιο ήρεμο το πάνω, να έλειπε αυτή η τσάντα, να έχει κάτι πιο μαλακό. Είναι και το κεφάλι σου σκληρό, είναι τα χαρακτηριστικά σου λίγο σκληρά, είναι τα μαύρα μαλλιά, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με το μαύρο, ναι, που το μαύρο σε σκληραίνει, όπως σου έχω πει πολλές φορές. Και έχεις βάλει ένα μαύρο το οποίο το σκληραίνει, έχεις βάλει μια φουντουριστική τσάντα. Σε αυτή την εικόνα είναι κακό, γενικά δεν είναι, δηλαδή και με κατά μαύρα μου θες να έρθεις, έλα. Το ότι σε σκληραίνει είναι ένα δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Εδώ δεν χρειαζόταν. Εδώ θα προτιμούσα να μαλακώσει, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί και να άνοιγα και λίγο τα κουμπιά, να είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Mm. Που και η βερμούδα θεωρώ ότι με τις μπότες δεν είναι πολύ καλή διαχείριση, αλλά δεν είναι ότι δεν φοριέται. Πάντως χαίρομαι που με απασχολεί πολύ το look. 2. Και εγώ, ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη. Θες να ξεκινήσουμε από τις μπότες ή από το τζιν στοιχείο επάνω? Από ό,τι θέλετε. Διάλεξε. Μπότες. Από τις μπότες. Οι μπότες λοιπόν έχουν ένα μπροκάρι στοιχείο, μια γυαλάδα και είναι πραγματικά σαν εμπριμέ και θυμίζουν πολλά πράγματα. Είναι καταπληκτικές. Έχουν αυτή τη γυαλάδα και το έντονο στοιχείο που με τα ξεβαμένα τζιν που έβαλες δεν ταιριάζει. Αν ήθελες να τη βάλεις με τζιν, θα έπρεπε να διαλέξεις σκούρο έντονο τζιν που να έχει δυνατό χαρακτήρα. Αν ήθελες να κρατήσεις τα τζιν, θα έπρεπε να βάλεις την οργάτζα αυτή που έβαλες, την αυτό από μέσα, ναι, ναι, από το γαλάζιο, για να ηρεμήσει αφού είναι τζιν, γιατί είναι όλη αυτή η απαλότητα του γαλάζιου του τζιν θέλει μια ηρεμία. Να εξέχουν βέβαια τα μανίκια που έχουν πολύ ενδιαφέρον, να είναι στο λαιμό αυτό το μαύρο που είναι ταιριαστό και πάρα πολύ και δεν σε αγριεύει, γιατί θα είναι λιγότερο το μαύρο και θα μείνει το γαλάζιο με τη ρίγα απ' έξω που θα έχει μια συμμετρία με όλη την εμφάνιση. Με κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. 2. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αναστασία μου, 10,3. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να επιστρέψεις. Οπότε τώρα είναι τη στιγμή για να δούμε ποια από τις κυρίες φόρεσε καλύτερα τη βερμούδα για φέτος το καλοκαίρι. Για να δούμε τον πίνακα κατάταξης. Είναι η Εμιλία. Εμιλία, τι έγινε, δεύτερη φορά στη σειρά. 12,1 και αμέσως μετά η Σελένη με 11,9, μόνο 0,2 διαφορά. Στην τελευταία θέση είναι η Μέλντα με 4,8 και αμέσως μετά η Χριστιάνα με 5. Εμιλία. Τώρα πρέπει να φύγεις από την Τανζανία και να έρθεις και να προσγειωθώ. Μήπως σου πάει λίγο το εξωτερικό. Με το Μόντε Κάρλο πήρες τη νίκη, με την Τανζανία πήρες άλλη μία νίκη, οπότε δεν ξέρω τι έχεις κάνει στο επόμενο επεισόδιο. Βάλ το κάπου, δεν ξέρω, Ινδία, Ιαπωνία, δεν ξέρω, σκέψου κάτι αντίστοιχο. Όσο προλαβαίνουμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις έναν ακόμα έξτρα βαθμό για τον καλά. Αυτό το καλά, που δεν είναι σαν τα άλλα τα καλά, να το πούμε και αυτό. Και βεβαίως τώρα θα κάνεις και την πασαρέλα σου. Μπράβο. Πήρατε κάμποσες, ακούσατε και άλλα πάρα πολλά πράγματα πολύ χρήσιμα για τα καλοκαιρινά σας look από τους κριτές μας. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Βεβαίως εσείς παραμένετε στον Sky. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια μου που οδεύουν προς τον τελικό και ξέρω ότι είναι και αγχωμένα και πιεσμένα και από όλα, αλλά ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα και θα δείτε έστω στα τελευταία αυτά επεισόδια πραγματικά τα καλύτερα, τα πιο καταπληκτικά look από εκείνες μαζί με τα concept και φυσικά τους αγαπημένους μου στην Κρητική Επιτροπή
τον Δημήτρη μου, την Ηλιάνα μου και τον Στέλιο μου. Και βεβαίως, σας φιλώ πάνω από όλους εσάς. Γεια! Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.